Όπως ξέρετε, έχουμε την ομάδα αλληλεγγύης Αγία Κατερίνη. Κάνουμε κάθε βράδυ βόλτα στο Ηράκλειο και σε άλλα προάστια, στον Άγιο Μινά, παντού, να δούμε για τους άστεγους. Καταγράφουμε τους άστεγους. Βοηθάμε διάφορα άτομα. Βρήκαμε την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες σχεδόν, μια οικογένεια με ένα μωρό παιδί 8 μηνών. Να είναι στα παγκάκια. Με μια κουβέρτα με χαρτόκουτες σκεπασμένα. Αποφασίσαμε τα μέλη της ομάδος και πήραμε την οικογένεια αυτή και την φέραμε στο γραφείο τα δικά μας. Και τη συντηρούμε και τη βοηθάμε και την έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στα γραφεία. Είναι ο μπαμπάς, είναι η μαμά και είναι και το μωρό το 8 μηνών. 8 μηνών, ναι. Ο μπαμπάς, η μαμά και το μωρό 8 μηνών. Ένα αγγελούδι, ένα αγοράκι αγγελούδι που δεν μπορούσαμε, αντισταθήκαμε, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε να μείνει έξω. Πόσο καιρό ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί στα παγκάκια? Πάνω από 5 μήνες, 6. Πέντε μήνες. Ναι. Και δεν τους είδε κανείς, δεν υπήρχε κάποιος από κάποια, εν πάση περιπτώσει, ομάδα, την πρόνοια, δεν κυκλοφορεί κανένας στους δρόμους για να δει αυτή την οικογένεια με το μωρό. 5 μήνες στους δρόμους. Από 3 μηνών αυτό δηλαδή το αγοράκι, θέλετε να πείτε, μέχρι και σήμερα που είναι 8, μαζί είναι με τους γονείς του έμενε στα παγκάκια. Στο κέντρο του Ηρακλείου, πού? Εδώ, τι? Έμενε, μια μέρα τη βρήκαμε στον Άγιο Μινά, την άλλη μέρα στον Άγιο Τίτο, σε διάφορα παγκάκια. Και έτσι αποφασίσαμε, εγώ έδωσα την εντολή στα άλλα παιδιά και πήραμε την οικογένεια και τη φέραμε στα γραφεία μας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τη φιλοξενούμε εδώ στα γραφεία και κάνουμε έκκληση στον κόσμο, επειδή χρειαζόμαστε γάλα, μπεμπιλίνο, κρέμες για το μωρό, νερό εφιαλωμένο για το μωρό. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, και εφιαλωμένο νερό, γιατί θέλουμε, αν μπορούν και θέλουν να βοηθήσει ο κόσμος, τα γραφεία είναι Λεωφόρος Ικάρου 42 στην Αλικαρνασσό, έναντι του Σαββοϊδάκη, ακριβώς απέναντι του Σαββοϊδάκη. Ρωτάω το εξής, κύριε Χατζηδάκη, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν στέγη από την άλλη, έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθούμε με αγγελίες, με διάφορους φίλους γνωστούς να βρούμε κάποιο οίκημα που να είναι και λίγο παλιό, θα το φτιάξουμε εμείς με τις εθελοντές που έχουμε, να μπορούμε να στεγάσουμε εκεί την οικογένεια. Να τους βρούμε και μία δουλειά, να μπορεί να έχει μία δουλειά η μητέρα ή ο παππούς, που να μπορεί να προσφέρει το γάλα και ό,τι χρειάζεται το παιδί. Μισό λεπτό. Μιλάτε, δεν μιλάτε για ζευγάρι, μιλάτε ότι είναι ο μπαμπάς, η κόρη και το εγγόνι. Πείτε μας τι ακριβώς είναι. Ναι, είναι η μητέρα, το παιδί και ο παππούς. Μάλιστα. Είναι μεγάλου σε ηλικία ο παππούς, η μητέρα είναι από εδώ, είναι από το Ηράκλειο, είναι από κάποια άλλη περιοχή? Από το Ηράκλειο είναι, 40 χρονών περίπου είναι ο παππούς, 27 περίπου η μητέρα, 21 χρονών είναι η μητέρα και 8 μηνών το μωρό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξαναπείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι σε αυτό το πολύ όμορφο καλημέρα που λέμε σήμερα σε όλο τον κόσμο, κύριε Χατζηδάκη, εάν κάποιος μέσα από το ειστέρημά του θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει, πού ακριβώς θα σας βρει? Τα γραφεία μας είναι, επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα, τα γραφεία είναι στο Λεωφόρος Ικάρου 42 στην Αλικαρνασσό, απέναντι από το Σαββογιδάκι. Τηλέφωνο υπάρχει? Ή μπορεί να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της ομάδος 6945-99-72-19 και 6983-47-40-82. Αυτοί οι άνθρωποι πώς βρέθηκαν στο δρόμο? Δεν τους ρώτησα, κυρία Δουλγεράκη. Εμένα με ενδιέφερε, έτσι που είδα το παιδί, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το παιδί περισσότερο από τη μητέρα και τον πατέρα μου. Γιατί αυτό το αγγελούδι δεν φταίει σε κανένα, πας. Να μένει στα παγκάκια, να κρυώνει και να κλαίει.